Βρισκόμαστε στον χώρο του πάρκου των σιδηροδρόμων. Ένας χώρος ο οποίος δεν ήταν βέβαια πάντα πάρκο, αλλά ένας χώρος ο οποίος σηματοδοτεί μια μεγάλη πτυχή της ιστορίας της Καλαμάτας. Έχουμε λοιπόν το κτίριο του δεύτερου συνδρομικού σταθμού της Καλαμάτας. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν παλιά, στις αρχές του αιώνα, υπήρχαν βιομηχανίες. Ηλία, δώσ' μας μια πιο αναλυτική εικόνα του τι συναντούσαμε στην περιοχή αυτή στις αρχές του 20ου αιώνα και στα τέλη του 19ου. Να πούμε καταρχήν τι συναντάμε σήμερα. Σωστά. Σήμερα συναντάμε ένα εξαιρετικό πάρκο 40 περίπου στρεμμάτων, το οποίο είναι πάρκο θεματικό μουσείο. Ήδη πίσω μας διακρίνονται ο Μουτζούρης, η Δρεζίνα, η Οτομοτρής, μια σειρά από σειρμοί σιδηροδρομικοί, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει στο ελληνικό δίκτυο από την εποχή της ίδρυσης του σιδηροδρόμου. Εδώ λοιπόν είναι ένα ανοιχτό μουσείο, το οποίο εκτός από δροσιά, αναψυχή, παιδότοπους κλπ. Διαθέτει ένα πλήθος από οχήματα σιδηροδρομικά και ένα στήσιμο σιδηροδρομικό που παραπέμπει στις απαρχές του σιδηροδρόμου. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Καλαμάτα Λιμίν, όπως έλεγε παλιά η ταμπέλα. Είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός της παραλίας, ο οποίος έγινε λίγο μετά από την εποχή που έφτασε στην Καλαμάτα ο σιδηρόδρομος. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι έφτασε το 1899. Γύρω στο 1901-1902 έγινε και ο σταθμός της παραλίας και το τρένο έφτασε μέχρι την παραλία. Και έφτασε μέχρι το λιμάνι, γιατί το λιμάνι παραδόθηκε το 1901. Έτσι κούμπωσε το λιμάνι με τον σιδηρόδρομο και μπαίνουμε στην πρώιμη εποχή των συνδυασμένων μεταφορών και στην Μεσσηνία. Ο σταθμός της παραλίας εξυπηρετούσε την κίνηση φυσικά προς την παραλία, αλλά κυρίως όμως εξυπηρετούσε τις ανάγκες των βιομηχανιών που βρίσκονταν γύρω από εδώ. Όσο και αν σήμερα δεν μπορεί να πάει το μυαλό κάποιου όταν βλέπει αυτό το εξαιρετικό πάρκο πλην βανδαλισμένο, για να πούμε και την αλήθεια, κατά καιρούς ας πούμε, έχουν γίνει πολύ μεγάλες ζημίες δυστυχώς, πολύ δύσκολα το μυαλό κάποιου λοιπόν που βλέπει αυτό το πράγμα μπορεί να πάει 100 και χρόνια πίσω για να δει ότι εδώ δεν ήταν χώρος αναψυχής, αλλά εδώ ήταν χώρος βαριάς βιομηχανίας εκείνης εποχής. Γύρω από το σταθμό, τη γραμμή και το λιμάνι αναπτύχθηκε ο κύριος όγκος των μεγαλύτερων εταιριών της Καλαμάτας εκείνης εποχής. Αν αρχίσουμε από ψηλά και φτάσουμε στο σημερινό δημοτικό θέατρο, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί βρισκόταν το εργοστάσιο της ηλεκτρικής εταιρείας, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί και να παρέχει ρεύμα στην Καλαμάτα το 1901. Λίγο πιο κάτω, εκεί που είναι τώρα τα δικαστήρια, οι πολλοί καλαματιανοί από τους νεότερους θυμήθηκαν τον Όλυμπο, το Παγοποιείο. Ακόμη πιο κάτω, εκεί που είναι το διοικητήριο, ήταν το μηχανοστάσιο του τρένου, ουσιαστικά μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα που απασχολούσε κόσμο, είχε μηχανήματα, είχε χώρους αποθήκευσης του κάρβουνου κτλ. Κατεβαίνοντας ακόμη πιο χαμηλά, θα συναντήσουμε κάπου, και γυρίζω στο παρελθόν φυσικά, θα συναντήσουμε κάπου εκεί στη λέσχη αξιωματικών το μηχανοστάσιο, αλλά ταυτοχρόνως και το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος του τραμ, που κατασκευάστηκε το 1910. Είχε δική του αυτόνομη μονάδα παραγωγής ρεύματος για να κινείται το τραμ και αμέσως μετά ερχόμαστε σε επαφή με την ογκοδέστερη, θα έλεγα, για να την το πω, μεγαλύτερη βιομηχανία που λειτουργήσε στην Καλαμάτα, που ήταν η εταιρεία Ίνων και Ινοπνευμάτων, την οποία ίδρυσαν δύο Κωνσταντινουπολίτες καταρχήν το 1895. Ήταν τότε που ο Αριστόβουλος Ζάνος και ο Εμμανουήλ Ρος, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Γαλλία στις σπουδές τους,
σε μια εποχή που υπήρχε κρίση στη γαλλική παραγωγή κρασιού, έχτισαν στην Καλαμάτα την εταιρεία ίνων και ινοπνευμάτων. Υπήρχε ένας μικρός πυρήνας αρχικά στην περιοχή περίπου που είναι το κολυμβητήριο σήμερα, αλλά λίγα χρόνια αργότερα, κάπου στο 1906, η εταιρεία άλλαξε χέρια και πέρασε σε έναν από τους μεγαλοβιομήχανους της εποχής, το Χαρίλαο. Τότε λοιπόν η βιομηχανία πήγε στην τελική της θέση ως έκταση και χοντρικά μπορούμε να πούμε ήταν από τη σχολή Παπαφλέσσα μέχρι πάνω από το κολυμβητήριο και από την Αριστομένους μέχρι τη Φαρών. Όλο αυτό το τετράγωνο μέσα ήταν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ίνων και ινοπνευμάτων. Και η εποχή που χτίστηκε η Αγία Βαρβάρα, έχω την εντύπωση ότι η Αγία Βαρβάρα ήταν παρεκκλήση του εργοστασίου. Ισχύει αυτό? Η Αγία Βαρβάρα ήταν παρεκκλήση του εργοστασίου και κατασκευάστηκε επειδή το 1918 εκδηλώθηκε ανήμερα της Αγία Βαρβάρας πυρκαγιά στο χώρο του εργοστασίου, η οποία έζησε την τελευταία στιγμή γιατί θα μπορούσε να ανατινάξει τα πάντα αφού οι αποθήκες, οι δεξαμενές ήταν γεμάτες από ινόπνευμα και προϊόντα ινόπνευμας. Υπήρχε τρομακτικός κίνδυνος και για το εργοστάσιο και για την πόλη και για τους ανθρώπους βέβαια. Έζησε την τελευταία στιγμή και η Αγία Βαρβάρα κατασκευάστηκε ως παρεκκλήση εντός του χώρου του εργοστασίου σε ανάμνηση της σωτηρίας του από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τότε. Το εργοστάσιο αυτό λειτουργήσε μέχρι το 1938. Στο διάστημα από το 6 μέχρι το 1938 υπήρχαν πολλές μεταβολές και αλλαγές στην παραγωγή του κτλ. Ακολούθησε την κρίση της σταφυδικής εποχής. Εκδηλώθηκαν πολύ μεγάλες απεργίες, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1930. Yeah. Το 1938 έβαλε ουσιαστικά οριστικά λουκέτο και μετά τον πόλεμο εκποιήθηκε, το 1958 δηλαδή. Δυστυχώς δεν μπόρεσε ο Δήμος τότε να αγοράσει αυτή την περιοχή για να γίνει ένα μεγάλο πραγματικά πάρκο από ήδη εκείνη την εποχή. Οι κληρονόμοι της εταιρείας έκοψαν σε οικόπεδα την έκταση αυτή, η οποία πουλήθηκε και σήμερα είναι μια περιοχή στην οποία έχουν κατασκευαστεί πολλές μεγάλες πολυκατοικίες και το κολυμβητήριο φυσικά, δίπλα στην Αγία Βαρβάρα. Αν έρθουμε λίγο πιο δόθε, θα συναντήσουμε τους δύο μήλους. Της Ευαγγελίστριας, που το λέγαμε και Επιλημένιο, και του Φεραδούρου Αποστολάκη, που είναι πίσω μας, ο οποίος ήταν ο χερσαίος μήλος. Και στη συνέχεια έγινε και μια ορισμένη συγχώνευση μεταξύ τους. Ο κάτω μήλος, ο μήλος ο Επιλημένιος της Ευαγγελίστριας, έχει μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τη λειτουργία του, αλλά έχει μείνει στην ιστορία με τα περίφημα λιμένα εργατικά, τη μεγάλη εξέγερση των εργατών του λιμανιού, μιλεργατών, λιμενεργατών, φορτοφορδωτών κλπ, οι οποίοι απέτησαν να μην λειτουργήσει το σιλό που έκοβε χέρια και δουλειά από πάρα πολύ κόσμο, εξεγέρθηκαν, μπήκαν στη βάρκα για να πάνε να αποτρέψουν τη λειτουργία του σιλό και τότε δυνάμεις της χωροφυλακής και του στρατού άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να έχουμε νεκρούς, να έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις στην πόλη, να συγκλονιστεί όλη η χώρα από την σύγκρουση αυτή, η οποία ήταν και η πρώτη που είχε νεκρούς σε όλη την Ελλάδα. Από την πλευρά δυτικά του σημερινού πάρκου δεν υπήρχαν μόνο το εργοστάσιο Λιναρδάκης Τρούμπου και οι μήλοι, υπήρχαν καταρχήν πάρα πολλά δυσοδεψία. Ήταν στην περιοχή της Δυτικής Παραλίας, στα ταμπάκικα που λέγαμε, που λειτουργούσαν μέχρι τα τελευταία χρόνια, λειτουργούσαν πολλές μικρές μονάδες βρυσοδεψίας. Αλλά ταυτόχρονα είχαν εγκατασταθεί και διάφορες άλλες μικρές ή μεγάλες βιομηχανίες που εξυπηρετούσαν κυρίως τη στεφάνη των προϊόντων που χρειαζόταν για τη συσκευασία των σίκων και της σταφίδας. Μάλιστα. Κυβωτοποιία, καρφοποιία και διάφορες άλλες τέτοιες μικρές μονάδες, οι οποίες παρήγαγαν ό,τι χρειαζόταν
η εμπορία και η τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων. Δεν έγινε τυχαία σε αυτή την περιοχή όλη αυτή η συρροή βιομηχανιών, βιοτεχνιών με τη σημερινή της έννοια. Ο Δήμος Καλαμάτας το 1927, το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφους 12-1 αποφάσισε ότι αυτή η περιοχή στο νησάκι θα γίνει βιομηχανική περιοχή. Α, μάλιστα. Εκεί λοιπόν είχαμε μια εξέγερση των κατοίκων και των ιδιοκτητών. Κράτησε 2 χρόνια, αλλά δεν άλλαξε τα πράγματα. Κράτησε 2 χρόνια, αλλά οι μονάδες και συνέχισαν να λειτουργούν και χαρακτηρίστηκε και εγκαταστάθηκαν καινούργιες μικρές μονάδες σε αυτήν την περιοχή. Το βασικό επιχείρημα αυτών που ήταν υπέρ της λειτουργίας βιομηχανικής, χαρακτηρισμού και λειτουργίας βιομηχανικής ζώνης εδώ, ήταν το γεγονός ότι είναι δίπλα σε συγκοινωνίες, το λιμάνι και λιμάνι το και σιδηρόδρομος, ναι. Σιδηρόδρομος, και ταυτόχρονα υπήρχε και άφθονο νερό. Για τότε την εποχή εκείνη οι βιομηχανίες, άλλοτε ήταν ατμοκίνητες, άλλοτε με άλλους τρόπους, χρειαζόταν πάρα πολύ, χρειαζόταν να πλύνουν και τα λοιπά, χρειαζόταν πάρα πολύ νερό. Και το νερό είναι, όπως ξέρετε, στο λίγο, αν σκάψεις από κάτω, βρήκες νερό εδώ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η εικόνα της βιομηχανικής περιοχής από δυτικά του σημείου που βρισκόμαστε. Όμως εκτός από αυτό, εκτός από την περιοχή δυτικά, υπήρχε και η περιοχή γύρω από το λιμάνι. Κυρίως ανατολικά του λιμανιού. Ανατολικά του λιμανιού υπήρχαν μεγάλα συγκροτήματα αποθηκών, στις οποίες γινόταν η συσκευασία της σταφίδας και των σίκων που προορίζονταν για εξαγωγή. Ήταν μια ανθούσα βιομηχανία εκείνης της εποχής. Αν πάρουμε υπόψη μας ότι σύμφωνα με μια ορισμένη καταγραφή, τη δεκαετία του 1930, εργάζονταν εποχιακά πάνω από 1.200 εργάτες και εργάτριες, κυρίως εργάτριες, σε αυτές τις μονάδες. Υπόθεση. Ήταν οι εποχές όπου η Καλαμάτα και η οικονομία της αναπτύχθηκαν γύρω από την αγροτική παραγωγή, γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του λιμανιού και γύρω από το ίδιο το λιμάνι. Για μίλησες και πριν για τις συνδυασμένες μεταφορές. Να δούμε πώς λειτουργούσε το σύστημα αυτών των μεταφορών, των συγκοινωνιών στην περιοχή αυτή. Καταρχήν είχαμε την αρτηριακή γραμμή που ένωνε την υπόλοιπη Ελλάδα με το λιμάνι. Ναι. Και αντιστρόφως το λιμάνι και τα προϊόντα που έφταναν στο λιμάνι με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρωτίστως με την Μεσσηνία, αλλά έφταναν παντού. Αυτό είχε το σημαντικό γεγονός είναι ότι είχε και διακλάδωση. Δηλαδή υπήρχε γραμμή σιδηροδρομική η οποία έμπαινε μέσα στο εργοστάσιο του Ζάνκερός, σύνολο και Ινοπνευμάτων, γιατί ακριβώς μετέφερε προϊόντα, δηλαδή μετέφερε σταφίδα ας πούμε, ή σίκα προς επεξεργασία, τα οποία ερχόντουσαν σε πολύ μεγάλο όγκο, δεν ερχόντουσαν με τα κάρα, ερχόντουσαν με το τρένο. Για να διευκολυνθεί λοιπόν η διαδικασία της μεταφοράς, υπήρχε και υπάρχει και φωτογραφία που φαίνεται, υπήρχε μία γραμμή η οποία διακλαδωνόταν και έμπαινε μέσα εκεί. Παράλληλα με τη λειτουργία της, του λιμανιού και της βιομηχανικής περιοχής εδώ, ξεκίνησε και η λειτουργία του τραμ. Ναι. Δηλαδή έχουμε το 1910 το τραμ. Καταρχήν η εγκαταστάση του, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν δίπλα στο εργοστάσιο, βορείως του εργοστασίου Ζάνκερος, και είναι ευνόητο για ποιο λόγο ήταν εκεί. Ήταν πολύ κοντά στους χώρους που υπήρχε δραστηριότητα, ας πούμε, βιομηχανική. Και το τραμ ήρθε να συνδέσει την πόλη όπου έμεναν οι άνθρωποι με την παραλία που άρχισε να αναπτύσσεται οικιστικά. Λειτουργούσε με 2 γραμμές. Λειτουργούσε με μία γραμμή που κινιόταν το τραμ κατά μήκος της Αριστομένης και μία άλλη γραμμή που κινιόταν κατά μήκος της Φαρών. Έτσι λοιπόν είχαμε μετακίνηση εμπορευμάτων μέσα από το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και προσώπων που εξυπηρετούσαν και την βιομηχανική παραγωγή μέσα από τη λειτουργία του τραμ. Γιατί αν δεν υπήρχαν σε αυτή την περιοχή οι μονάδες, δεν υπήρχε κανένας λόγος οι καλαματιανοί μαζικά να ανεβοκατεβαίνουν στην παραλία. Ήταν εποχή φτώχεια. Δεν πήγε κανένας για να πιει καφέ στην παραλία, πήγε στην παραλία για να εργαστεί και κατέβαινε στη διάρκεια της διαδρομής. Κουβαλάζοντας μαζί του όχι μόνο τον εαυτό του,
πολλές φορές και αντικείμενα που είχαν γίνει και θέμα σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με τον Ακοτόπλα, με τις, τα ζώα γενικά που βάζανε μέσα. Κοφίνια, τα κοφίνια, τα κοφίνια και τα λοιπά που βάζανε μέσα για τις μεταφορές. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα παράλληλο σύστημα συγκοινωνιών. Οι γραμμές του τραμ και του σιδηροδρόμου από Καλαμάτα προς Παραλία ήταν σχεδόν παράλληλες, γιατί εξυπηρετούσαν παράλληλα πράγματα. Τη βιομηχανία και τους ανθρώπους που λειτουργούσαν, που εργάζονταν σε αυτήν. Ηλία, όλος αυτός ο οργασμός που περιγράφεις, όπως είπες και εσύ, διήρκεσε άντε μέχρι τη δεκαετία του 30 μάλλον, τελείωσε κάπου στην εποχή του 40. Πώς λοιπόν ένα περιβάλλον βιομηχανικό, ένα περιβάλλον που έσφιζε από ανθρώπους, έγινε μουσείο, έγινε πάρκο? Ναι, η βιομηχανία είναι και είναι πνευμάτων, αφού ο Χαρίλαος πήρε ό,τι ήταν να πάρει την εποχή που έδινε η σταφίδα, τελείωσε, σταμάτησε. Μετά στον ανταγωνισμό και αφού ο γαλλικός αμπελώνας ανανεώθηκε και δεν υπήρχαν εξαγωγές κρασού, περιόρισε την παραγωγή της σε ελάχιστα, με αποτέλεσμα τώρα να κλείσει. Γιατί οι Γάλλοι είχε μπει ως φίνα, ας πούμε, στην έλλειψη πρώτης ύλης στην Γαλλία. Η κρίση λοιπόν που ακολούθησε έπληξε και την βιομηχανία, έπληξε τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα σε αυτή. Κέρδη δεν υπήρχαν και όταν δεν υπάρχει κέρδος, ο βιομηχανός το κλείνει το μαγάζι και φεύγει. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι και τα αγροτικά προϊόντα μετά τη δεκαετία του 50 η εξαγωγή τους άρχισε να περιορίζεται, και η καλλιέργεια της σταφίδας αλλά και η εξαγωγή της σταφίδας άρχισε να περιορίζεται. Οι θέσεις εργασίας στις μονάδες τυποποίησης μειώθηκαν, ενώ παράλληλα λειτουργούσαν πιο οργανωμένα σε άλλη περιοχή οι τέτοιες μονάδες. Δηλαδή ήταν το εργοστάσιο Ψυχικής, για παράδειγμα, ναι, που δημιουργήθηκε λίγο πιο πέρα στην Φιλελλήνη, στην ίδια περιοχή περίπου, λίγο πιο πέρα, το οποίο λειτουργούσε μέχρι και τα νεότερα χρόνια, ναι, και μετεγκαταστάθηκε για λόγους που είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι ήταν μέσα στην καρδιά της πόλης. Δηλαδή η Ψυχικής συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα. Ήταν λοιπόν Φιλελλήνων και Κρήτης, εκεί που είναι σήμερα το σούπερ μάρκετ. Πήγε μετά στην ανάληψη, πίσω από την ανάληψη, εκεί που είναι η εφορία σήμερα, και μετά μετακινήθηκε και πήγε στην βιομηχανική περιοχή. Μια άλλη αιτία για μια μόναδα που υπήρχε, αλλά η οποία σταδιακά μετακινήθηκε και απομακρύνθηκε από την πόλη. Και βεβαίως ο ανταγωνισμός στο τέλος έκλεισε και τους μήλους. Οι μήλοι της Ευαγγελίστριας κλείσανε τα πολύ πρόσφατα χρόνια, μετά το σεισμό ουσιαστικά. Σωστά. Σταμάτησε πλήρως η λειτουργία της βιομηχανίας. Το σαπωνοποιείο, μέρος της δραστηριότητας του σαπωνοποιείου ελαιουργίου, μεταφέρθηκε εκεί που βρίσκεται σήμερα το κέντρο χορού, γιατί είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι εκεί λειτουργούσε η γεωργική βιομηχανία στα Ματελάκη, ναι, και μετέπειτα Λιναρδάκη. Έτσι λοιπόν αυτή η περιοχή αποδιοργανώθηκε. Μετά τον πόλεμο είχαμε την ηλεκτρική εταιρεία που ενσωματώθηκε με τη ΔΕΗ και σταμάτησε να λειτουργεί. Ο πάγος κάποια στιγμή δεν χρειάζονταν, γιατί υπήρχαν και τα ηλεκτρικά ψυγεία και αυτά, και έτσι σκεπάστηκε, δεν ξυλώθηκε, αν θυμάμαι καλά. Το ΤΑΜ το έφαγε η αστική συγκοινωνία. Ναι. Το τραμ ήταν ένα μικρό όχημα που πηγαινοερχόταν τις φωτογραφίες, ένα λιπούτιο πράγμα, πούμε, που πηγαινοερχόταν και τα παλιπά με δυσκολίες. Είχε αλλάξει πάρα πολλές φορές χέρια η ιδιοκτησία του τραμ, δεν ήταν από την αρχή αυτός το πήρε, ας πούμε, μέχρι τέλους, είχε αλλάξει πολλές φορές. Και από την εποχή της αρχής της δεκαετίας του 30 περίπου, που ξεκίνησαν να λειτουργούν λεωφοριακές γραμμές για την παραλία, τα πράγματα γίνανε πολύ δύσκολα. Γιατί, ναι, το λεωφορείο πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ευέλικτα, μετέφερε πολύ περισσότερο κόσμο από την Καλαμάτα στην παραλία. Έτσι λοιπόν δεν άντεξε τον ανταγωνισμό. Ουσιαστικά πριν τον πόλεμο σταμάτησε να λειτουργεί, αλλά ξυλώθηκαν οι γραμμές του μετά τον πόλεμο, μετά κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 50.